Μια από τις ύψιστες τιμές της γαλλικής δημοκρατίας αποδόθηκε στον διεθνούς φήμης καθηγητή χειρουργικής ογκολογίας Νικόλα Ολιγιδάκη. Το παράσημο της Λεγεώνας απονεμήθηκε στο γνωστό καθηγητή σε ειδική τελετή στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, monsieur le professeur, mais je vais m'arrêter là et pour marquer la reconnaissance de la République. Professeur Nicolas Ligidakis, au nom du président de la République, nous vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Ήταν φανερή η συγκίνηση του καθηγητού Λιγιδάκη μετά την ύψιστη τιμή από τη δεύτερη πατρίδα του, όπως τόνισε επανειλημμένως. Είναι αλήθεια ότι νιώθω πάρα πολύ ευτυχής για την τιμή που μου έγινε σήμερα που έρχεται από τη Γαλλία. Για μένα η Γαλλία είναι η πνευματική μου πατρίδα. Είναι η χώρα που με υιοθέτησε από πλευράς. Τους υπουργούς και τους πρέσβεις που τον τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση στη Γαλλική Πρεσβεία. Θέλησε να μοιραστεί μαζί τους την τύχη του, όπως είπε, ότι έγινε μύστης του μεγαλείου της γαλλικής λογοτεχνίας από την οποία διδάχθηκε αρχές και αξίες ισότητας και ελευθερίας. Έχει το δικαίωμα κάθε ένας από εμάς, ανεξάρτητα από θρησκεία, χρώμα και καταγωγή και τις ίδιες συνθήκες, να έχει όραμα, να έχει όνειρο. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις, ατενίζοντας τα πρόσωπα χωρίς έκφραση, χωρίς χαμόγελο, με κλειστά μάτια. Απελπισμένα, παραδομένα σε ένα κλίμα απελπισίας και απογοήτευσης, προσπάθησα να τους εμπνεύσω αισιοδοξία, όραμα, όνειρο, χαμόγελο, φως, λάμψη στα μάτια τους, προκειμένου να ταινίσουν μια διαφορετική μέρα, ένα διαφορετικό αύριο και γιατί όχι μια διαφορετική ζωή. Φυσικά ο Έλληνας γιατρός δεν ξέχασε στην ομιλία του να τιμήσει τους προσωπικούς του φίλους, εκείνους που τον στήριξαν σε δύσκολες στιγμές. Θέλω ακόμα μια φορά να εκφράσω τις άπειρες ευχαριστήρια σε ορισμένους ανθρώπους που σταθήκαν κοντά μου στις δύσκολες μέρες στη μέχρι σήμερα πορεία. Και θέλω να το ξαναπώ για δύο χρόνια με οποιαδήποτε. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του έχουν επικεντρωθεί σε παθήσεις του ύπατος και του παγκρέατος. Υποστηρίζει ότι σήμερα πλέον η επιστήμη έχει επιτύχει θαύματα. Επιτύχει τριπλασιασμό του χρόνου επιβίωσης σε αυτές τις περιπτώσεις που η λαπαροσκοπική υπερθερμική χημειοθεραπεία συνδυαστεί με την ταρωμιωτική χειρουργική. Ο καθηγητής Λιγιδάκης συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα Ιατρική Χωροσύνορα και για το σκοπό αυτό έχει ταξιδέψει σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Προσφάτως δε βρέθηκε στο Σουδάν και το Βιετνάμ για να προσφέρει την τεχνογνωσία του.